Σε δημοσιογραφική διάσκεψη στο Ρωσικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΤΑΣ περί σχεδιασμού νέου νοσοκομείου στην ΠΑΦΟ, όπως πληροφορούμαστε, σε συνεργασία με τη Ρωσία, όσο και για το τι αναμένεται και τι πρόκειται να γίνει στην σημερινή συνάντηση Αναστασιάδη με τον Ρώσο πρόεδρο τον Βλαντιμίρ Πούτιν και όλα όσα έγιναν κατά την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Μόσχα. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι από τη Λευκοσία. Καλό μεσημέρι από την Μόσχα. Σε περίπου 2,5 ώρες από τώρα θα πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντιμίρ Πούτιν. Μια συνάντηση που όσο περνούσαν οι ώρες, άλλο τόσο αυξανόταν και η σημαντικότητά της υπό την εξής έννοια. Καταρχάς, να σας πω ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θέλησε να προλάβει τα γεγονότα και από χθες έθεσε το ζήτημα του Ρώσου με βρετανική υπηκότητα Bill Browder, ο οποίος καταζητείται από τη Ρωσική Ομοσπονδία για υπεξαίρεση δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το έθεσε από μόνος του στον κύριο Μετβέτεφ για άρση της οποιασδήποτε παρεξηγήσεως, λέγοντας ότι υπάρχουν νομικές διαδικασίες που δεν μπορούν να υπερπηδηθούν στην Κύπρο. Και άρα αναμένεται ότι σήμερα θα τεθεί αυτό το ζήτημα από τον κύριο Πούτιν, καθώς, όπως αναφέραμε και χθες βράδυ, δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτό το θέμα του Bill Browder είναι από τα πρώτα θέματα σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη Ρωσική Ομοσπονδία. Από εκεί και πέρα θα πρόκειται για μια συνάντηση η οποία θα έχει και τη μορφή του Δούνε και τη μορφή του Λαπί. Από τη μία, ο Κύπριος Πρόεδρος θα θέσει και θα ζητήσει από τη Ρωσία πλήρη ενεργοποίηση στο Κυπριακό, κυρίως πρωτίστως για να υπάρχει εκπροσώπηση των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, σε μια νέα διάσκεψη για την Κύπρο, αλλά και την ενεργοποίησή της σε σχέση με τις σκέψεις που γίνονται για αναθεώρηση του ρόλου της Ουνφικίπ στον νησί, ενώ θα συζητήσει με τον κύριο Πούτιν με στόχο, στη βάση των αναβαθμισμένων σχέσεων Ρωσίας-Τουρκίας, να μεταφέρει μηνύματα στην Άγκυρα για αλλαγή στάσης, αποδοχή του πλαισίου του Γενικού Γραμματέα και επαναφορά στον διάλογο. Από την άλλη, βεβαίως, η Ρωσία θα ακούσει πολύ σημαντικά πράγματα από αυτά που θέλει να ζητήσει, σε ό,τι αφορά κυρίως τις ευρωπαϊκές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί εδώ και χρόνια στη Ρωσία και οι οποίες δεν έχουν αποδώσει. Ο Κύπριος Πρόεδρος, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, θα πει ξεκάθαρα στον κύριο Πούτιν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία τάσσεται στο στρατόπεδο εκείνων των χωρών που θεωρούν ότι οι κυρώσεις δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα και θα πρέπει να τερματιστούν το συντομότερο δυνατό. Να σας πω ότι οι αναβαθμισμένες σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας βρέθηκαν στο επίκεντρο ερώτησης που δέχθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στο κρατικό ειδησιογραφικό πρακτορείο ΤΑΣ. Ρωτήθηκε αν αυτές οι αναβαθμισμένες σχέσεις μπορούν να λειτουργήσουν αρνητικά, στη βάση βεβαίως του μηδενικού αρθρίσματος. Ήταν πολύ χαρακτηριστική αναφορά του Προέδρου ότι ο φίλος του εχθρού μας δεν είναι εχθρός μας, αλλά αντίθετα, είπε, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την συγκυρία των αναβαθμισμένων σχέσεων Ρωσίας-Τουρκίας και μέσα από τη φίλη Ρωσία να περάσουμε πολύ συγκεκριμένα μηνύματα στην Τουρκία. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που είπες, όντως ήταν έτσι μια αναφορά η οποία μας εξέλαβε προεκπλήξεως. Σε ό,τι αφορά αυτό το νοσοκομείο, δέχθηκε μια ερώτηση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και επιβεβαίωσε ότι όντως κρατική ρωσική εταιρεία έχει υποβάλει μέσω ΣΥΠΑ πρόταση και σχέδια για την ανέγερση ενός νέου νοσοκομείου για τον καρκίνο στην Πάφο, που θα εισάξει στην Κύπρο μια πρωτοποριακή μέθοδο θεραπείας, η οποία δεν υπάρχει τώρα στο νησί. Η ερώτηση ήταν, υπέβαλε μάλιστα ότι υπάρχει καθυστέρηση στην έκδοση των σχετικών αδειών και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διαβεβαίωσε ότι τόσο ο ίδιος προσωπικά όσο και ο ΣΥΠΑ παρεμβαίνουν, ούτως ώστε να ξεπεραστούν όλα τα προβλήματα γραφειοκρατικής φύσεως που αντιμετωπίζονται. Να σας πω ότι στη συνάντηση με τον κύριο Πούτιν, η συνάντηση με τον κύριο Πούτιν θα είναι με αντιπροσωπείες 1+4 σε πρώτη φάση και αμέσως μετά 1+11 θα διευρυθούν οι συνομιλίες πριν από την υπογραφή των 7 συμφωνιών, από τις οποίες ξεχωρίζουν το κοινό πρόγραμμα δράσης 18-20 για 3 χρόνια, δηλαδή μεταξύ Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, που θα καλύπτει όλους τους τομείς, πολιτικούς, οικονομικούς, εμπορικούς, τουριστικούς και ό,τι άλλο περιλαμβάνουν οι 67 παρακαλώ διακρατικές συμφωνίες που έχουν υπογραφεί τα τελευταία χρόνια και ισχύουν με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Μια πολύ σημαντική συμφωνία θα αφορά στην εκκένωση αμάχων, για τη χρησιμοποίηση της Κύπρου για την εκκένωση αμάχων κατά το παράδειγμα του Λιβάνου του 2006, ενώ θα υπάρχει και μια συμφωνία για συνεργασία κατά τη διάρκεια ανθρωπιστικών επιχειρήσεων που διεξάγονται κατά τη διάρκεια ανθρωπιστικών κρίσεων. Αυτό βεβαίως αυξάνει τον γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό σταθεροποιητικό ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως τον αντιλαμβάνεται η Ρωσία, η οποία επιλέγει σε αυτή την άστατη περιοχή γεμάτη συγκρούσεις και διενέξεις, επιλέγει την Κυπριακή Δημοκρατία ως τον κόμβο μέσω του οποίου θα μπορούν να εκκενώνονται περιοχές ή να οργανώνονται και τέτοιες επιχειρήσεις που να αντιμετωπίζουν ανθρωπιστικές κρίσεις. Η υπογραφή των συμφωνιών, και κλείνω με αυτό, Κατερίνα, θα γίνει στις 5 το απόγευμα και αμέσως μετά θα ακολουθήσουν δημόσιες δηλώσεις του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου Αναστασιάδη, στις οποίες όμως δεν θα δεχθούν ερωτήσεις. Να σας πω ότι πάντως το Προεδρικό Μέγαρο της Ρωσίας, η Προεδρική Υπηρεσία, έχει εκδώσει μία ανακοίνωση που αναφέρεται στη σημερινή συνάντηση με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και λέει μέσα ότι θα ζητήσει να ενημερωθεί για τις τελευταίες πρόσφατες εξελίξεις στον Γκραν Μοντανά και την αποτυχία στην κατάληξη των διαπραγματεύσεων. Μάλιστα. Και ψες ήταν το δείπνο που είχε διοργανώσει ο ΣΥΠΑ, Χρήστο, με Ρώσους επιχειρηματίες, έτσι, όπου έκανε και ομιλία ο Πρόεδρος. Αργά το βράδυ, 60 Ρώσοι πολυεκατομμυριούχοι, για να μην λέμε απλά επιχειρηματίες, τους οποίους μάζεψε ο ΣΥΠΑ που είχε την πρωτοβουλία για αυτό το δείπνο, παρακάθισαν σε αυτό το δείπνο, άκουσαν την ομιλία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος ήγηρε όλα τα ζητήματα που για τα οποία θα ήθελε να ακούσει ένας επιχειρηματίας για να τοποθετήσει τα λεφτά του σε επενδύσεις στην Κύπρο. Προέβαλε τα πλεονεκτήματα, όπως είναι η σταθερή φορολογία, η χαμηλή εταιρική φορολογία, το σταθερό περιβάλλον, η ανάπτυξη και όλα αυτά. Και αυτό που αναμένεται είναι πλέον να δούμε στην πράξη όλες αυτές τις σκέψεις που γίνονται από Ρώσους μεγαλοεπενδυτές να γίνουν πράξη και να δώσουν μια νέα ανάπτυξη στην Κυπριακή Δημοκρατία. Να σας πω πάντως ότι ο στόχος του 1.000.000 τουριστών που έχει θέσει η Κυπριακή Δημοκρατία για του χρόνου, φέτος είναι 940.000, θεωρείται και μετά την ομιλία που έγινε ενώπιον αυτών των Ρώσων επιχειρηματιών που ασχολούνται και με τον τουρισμό, πάρα πολύ εφικτός στόχος. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της ομιλίας Αναστασιάδη και αμέσως μετά Ευτυχία Ανδρέου με το δελτίο ειδήσεων, όλη η επικαιρότητα όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι και αυτή τη στιγμή. Ένα από τα πιο ουσιαστικά και σημαντικά χαρακτηριστικά της σχέσης των δύο χωρών είναι ότι ουδέποτε υπήρξε στατική ή αφέθηκε να δυνατήσει. Αλλά ανταυτού εξελίχθηκε διαμέσου των ετών και παρέμεινε πάντα πιο σημαντική και πιο σχετική από ποτέ. Η απόψινή ξεχωριστή εκδήλωση είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για μένα, για όλους μας εδώ, για να εκφράσουμε τη βαθιά εκτίμησή μας προς όλους εσάς για τη συνεχιζόμενη στήριξή σας στην Κύπρο, τόσο εν καιρό ευμάρειας, όσο και εν καιρό δυσκολιών. Λίγες είναι οι φιλίες στις οποίες κάποιος μπορεί να βασιστεί και καλοί μου φίλοι. Το λέω με κάθε σεβασμό και ειλικρίνεια ότι η κυπρορωσική φιλία είναι πράγματι ένα τέτοιο παράδειγμα. Η Ρωσία και η οικονομία της συνεχίζουν να διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, ενώ ανάλογο ρόλο διαδραματίζει η Κύπρος ως γέφυρα της Ρωσίας προς την Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή.